πόροι που θα πλειστηριαστούν αυτά από 1η Οκτώβρη, που θα επιτρέπονται πλέον αυτοκίνητα να πηγαίνουν σε ιδιώτες, γιατί μέχρι τώρα επιτρεπόταν μόνο σε εταιρείες leasing factoring και παράλληλα εταιρείες που έχουν χρονομισθώσεις, δηλαδή εκμισθώσεις τα λεγόμενα αυτοκίνητα τα οποία χρονομισθώνονται. Τώρα όμως θα πάρθει μια απόφαση από το Υπουργείο για να μπορεί να λυθεί και αυτή η εκκρεμότητα που υπάρχει, τα 110.000 αυτοκίνητα να πάνε με καλές τιμές σε ιδιώτες. Άρα πιστεύω ότι αν κάποιοι θέλουν να πάρουν ένα αυτοκίνητο, να περιμένουν. Εφόσον ισχύσει αυτό το μέτρο, ήταν πρόταση. Οι ίδιοι όμως δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν και να κάνουν ένα διακανονισμό. Μα δεν γινόταν, δεν μπορούσαν. Πλέον ήταν δυσβάσταχτη η υποχρέωσή τους για να εξαντλήσει η τράπεζα όλα τα ένδυκα μέσα και παράλληλα τις ειδοποιήσεις. Σημαίνει κατάσχοτο αυτοκίνητο για να γλιτώσει και ο συνάδελφος την υποχρέωση της έγκρισης. Άρα αυτό ήταν τετελεσμένα γεγονότα που δεν μπορούσαν να κρατηθούν άλλο. Λοιπόν, άρα λοιπόν και το αυτοκίνητο υπερκαταναλώθηκε στην Ελλάδα, γιατί ένα σπίτι έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Δυστυχώς και ο νέος, μόλις συμπληρώσει τα 18 ή η νέα, βγάζει δίπλωμα οδηγήσεως και αμέσως λέει στον πατέρα ή η ίδια αποφασίζει και παίρνει ένα αυτοκίνητο. Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ψυχοπλακωτικά όλα αυτά. Εγώ θα ρωτήσω, ποιο αυτοκίνητο έχετε, κύριε Αργυρόπουλε? Εγώ έχω 3 αυτοκίνητα. 3? 3, αλλά εγώ είμαι άλλων εισοδημάτων. Δεν είναι λίγο ψυχοπλακωτικά όλα αυτά. Όχι, τα 2 είναι τη υπηρεσία μου και το 1 είναι δικό μου. Έτσι. Τα 2 της υπηρεσίας μου είναι εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες και το προσωπικό μου, όταν βγάλω τη φίλη μου και το φίλο μου, λέω θα σου πάω με το προσωπικό μου αυτοκίνητο μια βόλτα. Γιατί θεωρώ ότι εκείνη η ώρα μου είναι ξεκούραση. Λοιπόν, ο ίδιος προσωπικά ο κύριος Αργυρόπουλος έχει 3 αυτοκίνητα, παρόλο που σε εμάς λέει να μην έχουμε. Τα 2 είναι υπηρεσιακά, δεν είναι δικά μου. Υπηρεσιακά, ναι. Αλλά λέω ότι και εγώ κακώς έχω το προσωπικό αυτοκίνητο. Και εγώ να κάνω υπερκατανάλωση. Γιατί εγώ το μισθό μου, λέω, τον θεωρώ υψηλό, είμαι από τους υψηλόμισθους. Κάνω και άλλες, έχω και άλλα έσοδα, αλλά θεωρώ ότι δεν κάνω οικονομία. Είμαι υπερκαταναλωτής κι εγώ. Με παρέσει ήδη το ελληνικό κύμα. Αν ήμουν στη Γερμανία, αν ήμουν στην Ελβετία. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Είναι κακός χαρακτήρας των Ελλήνων. Όπως γεννιέται το παιδί, μαθαίνει να ξοδεύει. Και όπως γεννιέται το παιδί, το κακομαθαίνει ο γονέας και ο παππούς. Εσύ, Σοφιά, να χαλάς πολλά χρήματα? Συγγνώμη, είμαι λίγο βραχνιασμένη. Περαστικά κιόλα. Ευχαριστώ. Εμένα η μητέρα μου είναι υπερκαταναλωτική πάντα, δηλαδή μου ψώνιζε ρούχα και σουάλα. Οπότε το έχει κληρονομήσει κι εσύ? Όχι, μπορώ να πω τώρα που μένω μόνη μου και διαχειριζόμαι τα λεφτά μου, επειδή εργάζομαι κιόλα και τα βγάζω να κόπω, ότι θα τα κρατάω στην άκρη για κάποια ώρα ανάκηση για να φτάσω ένα ποσό να πάρω ένα αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Πάρα πολύ. Ένα αυτοκίνητο, όχι 3. Εσύ, Δέσποινα? Εγώ έχω κάνει το λάθος να πάρω μια πιστωτική κάρτα. Ναι. Και τώρα θα πας σπίτι και που είχε ξεκινήσει από 600 ευρώ και έχει φτάσει στα 1.400. Και θα προχωρήσει. Και θα προχωρήσει και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει. Ποιο είναι το limit σου, για να ξέρουμε? Πόσο μέσα θα μπεις? Πόσο μέσα θα μπω, πολύ νομίζω. Αλλά ευτυχώς την έχω αφήσει στην άκρη, την έχω δώσει στον πατέρα μου για να μην κάνω υπερκατανάλωση, όπως λέει ο Αργυρόπουλος από εδώ. Ωραία. Επειδή συνήθως πήγαινα και αγόραζα εγώ στο πράγμα. Αλλά αγοραστική μανία. Αγοραστική μανία, αλλά όχι σε ρούχα, σε παπούτσια, σε αγαθά που χρειάζομαι για να τραφώ. Α, για φαγητό. Ναι, για φαγητό. Τότε εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο κακό. Δεν είναι, αλλά επειδή δεν ξέρουμε κιόλας τι επιτόκιο κρατάει. Πόσο πάει, πόσο θα είναι. Μάθει τελικά το είπα το επιτόκιο. Ναι, δεν έχω μάθει δυστυχώς καθόλου. Τώρα όμως νομίζω όλοι θα πάμε να μάθουμε. Μόλις θα μου το φέρεις, θα σου πω το επιτόκιο. Εγώ είμαι σπάταλος. Είσαι. Τι ζώδιο είσαι? Ταύρος. Ταυρούλης και σπάταλος. Το τρίτο πιο οικονομικό ζώδιο. Ναι. Οικονομία. Είναι εγώ και η Παρθένη και η Ταύρος. Σήμερα δεν ξέρω, δεν δουλεύει, δεν πάει. Δεν πιάνει. Πάμε λοιπόν, μιλήσαμε για οικονομία, πάμε να δούμε λίγα καλλιστεία. Να σας δώσουμε λίγο έτσι μια ευχάριστη, πολύ όμορφη γεύση. Thank you.
νομίζω στην Απαραίτητα λοιπόν τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί χάρη σε αυτούς που μόλις παρακολουθήσαμε στους δέκτες μας, είναι αυτή η εκδήλωση στον αέρα. Ασημίνα. Πολύ σημαντικό αυτό. Τηλεοπτικό γύρισμα λοιπόν, αυτά έχουν τα τηλεοπτικά γυρίσματα. Θέλουμε όμως να δούμε τις φιναλίες τώρα με Σόρουχα Μάκη Σέλιος. Τι νομίζατε ότι έχουν μόνο αντρικά? Μάκη Σέλιος, αντρικά και γυναικεία, θαυμάζεται και με παπούτσια ειδικά κατασκευασμένα για τις φιναλίες, Just Aslanidis. Πάμε λοιπόν να δούμε τις φιναλίες σε ομαδική εμφάνιση. Πάρα πολύ όμορφες. Πανέμορφες κοπέλες λοιπόν, στην ομαδική εμφάνιση Μάκης Σέλιος Εσόρουχα με παπούτσια Just Aslanidis. Πανέμορφες κουκλές, πανέτοιμες. Ευχαριστούμε λοιπόν την εταιρεία Μάκη Σέλιος, Εσόρουχα και παπούτσια Just Aslanidis. Σεξι δεν βλέπεις κοπέλες? Πάρα πολύ σεξι. Ελπίζω οι τηλεθεατές να απολαμβάνουν το θέαμα σήμερα. Απολαμβάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες, είδες ότι έχουν πανέμορφα, Εσόρουχα. Έχεις τα μοναδικά καλυστία που έχεις και άντρες και γυναίκες. Ελλαδικά καλυστία διοργάνωσε του Up Productions. Ένα γερό χειροκρότημα να ενθυγώσετε τις φιναλίες. Εντυπωσιακά τα κορίτσια μας, Ασημίνα, πραγματικά εντυπωσιακά. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τους άλλους χορηγούς μας. Την εταιρεία Βελιολάνης που φρόντισε για το catering. Το catering σήμερα της απόψινής βραδιάς. Την εταιρεία Παλιμάκης Τσέλιος για τα υπέροχα εσόρουχα. Και την εταιρεία Just Aslanidis για τα υπέροχα αθλητικό παπούτσια. Mr. and Miss International Beauty 2009. Πανέμορφες παρουσίες, άντρες και γυναίκες. Φυσικά δεν θέλω να αισθάνεσαι παραπονεμένος, γιατί είσαι ο μοναδικός. Δεν αισθάνομαι, είμαι με 5 όμορφες παρουσίες εδώ. Άντρας, στο ναι. Πλατό μας τώρα. Μια και έφυγε ο κύριος Αργυρόπουλος και μας είπε για την οικονομία. Έχουμε εδώ πανέμορφες. Να πούμε καλώς όρισες στην Αλεξάνδρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, Αλεξάνδρα? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? DJ, μοντέλο, τραγουδίστρια, όλα αυτά μαζί. Και έχει κάνει ένα καινούριο CD. Περιμένω εδώ πότε θα μας τραγουδήσει το καινούριο σύντομα, CD. Σύντομα. Την επόμενη εκπομπή περιμένω, σε δεσμεύω. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι από το καινούριο CD? Είναι το Μέσα στην Πόλη που το γυρίσαμε και βίντεο κλιπ και σύντομα θα το απολαύσετε. Είναι στο YouTube? Όχι ακόμα, είμαστε στη διαδικασία του φτιαξίματος, να πω, του βίντεο κλιπ. Good. Οπότε μόλις το έχουμε θα το προβάλλουμε πρώτη φορά στο face to face εδώ στο πλατό μας. Έχουμε και την πανέμορφη ξανθιά από τις 50 ξανθιές. Καλησπέρα σας. Την Αλεξάνδρα πάλι. Να μην πω το επιθετό σου για το λάθος. Να με το πείσετε, θα το πεις λάθος. Να είναι Απόστολ, παρόλο που μου το λέτε Απόστολ. Συνέχεια. Απόστολ, να είναι Ρουμάνικο. Απόστολ, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακούγεται λίγο γαλλικό όμως, ε. Είναι λατινική γλώσσα και τα ρουμάνικα, οπότε είναι περίπου. Πολύ ωραία. Έχουμε και τις